Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξει για το Calder Gate, καθώς ένας εκ των κύριων ενορχιστρωτών του σκανδάλου, Αντώνιο Παντσέρη, αποφάσισε να συνεργαστεί με τι βελγικές αρχές με σκοπό να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης. Ο Παντσέρη δεσμεύεται στο Μνημόνιο Συνεργασία που υπογράφηκε να ενημερώσει το Δικαστικό Σώμα και του ερευνητέ, ιδίω για τον τρόπο λειτουργία, τι οικονομικέ συμφωνίε με τρίτα κράτη, αλλά και για την εμπλοκή γνωστών και αγνώστων στη δικογραφία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν. Η επόμενη ακρόαση θα διεξαχθεί εντός ενός μήνα, δηλαδή το Φεβρουάριο, διευκρίνησε ο Βελγικός Ομοσπονδιακός εισαγγελέα, εξηγώντας ότι ο Παντσέρι θα παραμείνει στη φυλακή τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Βελγική Εισαγγελία αναφέρει σε υπόθεση που άνοιξε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για ύποπτη απάτη εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανατέθηκε σε ανακρίτη των Βρυξελών, υπήρξε σημαντική εξέλιξη ένα από τα σημαντικά βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο Πιερ Παντσέρη, επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε μνημόνιο με τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα, βάσει των άρθρων 216.1 έως 216.8 του Κώδικα Ποινική Δικονομίας. Τα άρθρα αυτά αφορούν σε υπόπτους που μετανόησαν για μια υπόθεση. Αυτό αναφέρεται σε μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές αποκαλυπτικές αληθείς και πλήρης δηλώσεις. Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντα ότι ο Πιερ Παντσέρη κατηγορήθηκε στι 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ω επικεφαλή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και ενεργητική και παθητική διαφθορά. Με το υπόμνημα αυτό, αναλαμβάνει να ενημερώσει του ανακριτέ και τη δικαιοσύνη συγκεκριμένα για τον τρόπο λειτουργία, τι οικονομικέ ρυθμίσει με άλλα εμπλεκόμενα μέρη, τι οικονομικέ δομέ που συγκροτήθηκαν, τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα ωφέλη, τη συμμετοχή συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένη της ταυτότητα των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν.